Ταχτή στη μαλακία. Από ό,τι βλέπετε, μάλλον δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα στο gameplay. Godlike! Όπα! Με πιάσανε στην άμυνα! Με συλλάβανε για μαλακία! Παναγία μου! Απίστευτο! Γεια σας! Από σήμερα και κάθε Σάββατο θα παίζουμε αστεία games έως γελία. Μας έχετε μάθει από το Shenron Kagura, τέλος πάντων, Peach Beach Plus, αλλά σήμερα θα παίξουμε το What's Under Your Blanket, στο οποίο θα πρέπει να αυνανιστείτε χωρίς να σας πιάσουνε. Φαίνεται πολλά υποσχόμενο, είναι η αλήθεια. Βλέποντας και την τιμή του στο Steam, το οποίο κοστίζει ένα μόλις ευρώ. Ένα μόλις ευρώ, έχει φτιαχτεί από Russian developer, που τα αφητεί στη μαλακία. Από ό,τι βλέπετε, ο Μάνος δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα στο gameplay. Godlike! Όπα! Με πιάσανε στην άμυνα! Με συλλάβανε για μαλακία! Παναγία μου! Απίστευτο! Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, μαλάκα! Value for money. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που πρέπει να κάνει ο Μάνος είναι να κάνει τη δουλειά του, να αυνανιστεί, να το πει κομψά και να μην πιαστεί από κανένα από τους γονείς του, τη γάτα του, τη γιαγιά του. Ρε φίλε, πρέπει να το ξαναπατήσει τόσες φορές ώστε να εξαφανιστεί. Γιατί? Μας πιάσα. Το έχω, ρε. Όπως σας έλεγα λοιπόν, πρέπει να κάνει τη δουλειά του χωρίς να τον πιάσουν κανένα κομμάτι, κανένα μέλος της οικογένειάς του ή οποιοδήποτε άλλος. Εμφανιστεί όπως ας πούμε αυτός που παίζει να είναι ο πατέρας. Ο παπάς θα είναι. Όλη η οικογένεια για κάποιο που στη λάδο. Sky με rotation. Ανεβαίνουμε, κλείνουμε την πόρτα, συνεχίζουμε. Δεν μας ενοχλεί κανείς φυσικά. Έχουμε ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα όπως βλέπετε. Να κάνουμε τη δουλειά μας. Επί 2, επί 3. Δεν έχει σταματημό. Έκανε και το. Ω! Oh, καλό. Η γιαγιά δεν μας πήρε χαμπάρι. Πρέπει να κλείσουμε την πόρτα πάλι. Ωραίο βραχή. By the way. Δεν θα μπορούσα με κάλλιστα να πούμε ότι είναι ένα simulator, διότι είναι κάτι που συμβαίνει στην πραγματικότητα, παιδιά. Εσύ που με βλέπεις εκεί, να σε έχουμε καταλάβει. Ξέρεις, εκεί που είσαι μόνος σου και κάνεις τη δουλειά σου, ξαφνικά τσακ, εμφανίζεται η μάνα, τσακ, εμφανίζεται η γιαγιά. Ναι, όχι ότι εννοείται ότι θα πρέπει να έχεις κλειδώσει την πόρτα. Ότι όλοι κλειδώνουν την πόρτα, έτσι, αυτό εννοείται. Άσχετα που πάλι θα τους έχεις να σου κάνουν. Κώστα, τι κάνεις εκεί μέσα, Κώστα. Επίσης, καταγγείλω ότι είναι σεξιστικό κατά των αντρών. Εννοείται, γιατί δεν υπάρχει δηλαδή, γιατί είναι άντρας. Επιλογή χαρακτήρα. Ναι. Έπρεπε να υπάρχει επιλογή χαρακτήρα, παιδιά, να έχει άντρα ή γυναίκα. Γιατί και οι γυναίκες αυνανίζονται και το ξέρουμε πολύ καλά ότι αυνανίζεστε. Το ξέρετε. Με Pornhub ή YouPorn οπουδήποτε. Ο Μάνος, από ό,τι βλέπετε, είναι βετεράνος. Ναι! Εδώ πέρα, εντάξει, πολύ εύκολα. Άντε, γεια! Έχει σκάει πρωτέκτημα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε brand affair. Είναι προφανώς εξάσκηση για τη μαλακία. Μου θυμίζει λίγο Mortal Kombat εδώ το fight και το σκύλο. Ακριβώς, ναι, έτσι για να σπάει λίγο ο ρυθμός και σου δίνει κάτι διαφορετικό. Ούτε εδώ δυσκολεύεται ο Μάνος. Ή βασικά για να είμαστε ακριβείς, παλιά games στο Native θυμίζει. Είναι μόλις 56 MB μέγεθος. Πως με αυτό το είχαμε για πλάκα. Θυμήθηκα το WWF που επίσης παμάραμε τα κουμπιά για να κάνουμε λάβες, έτσι. Λοιπόν, επόμενο level, φίλε Γιάννη. Εδώ έχει αράξει πιο κομψά ο φίλος μας, μάλλον δεν είναι τόσο πολύ σπίτι και έχει βάλει στον υπολογιστή. Άντε να ξανακλείνεις πόρτες τώρα. Βρακί δεν αλλάζει, πάντως να το πούμε και αυτό. Ναι, κανονικά, το έχει γεμίσει στη μαλακία το βρακί. Αυτό ήταν. Θα έρθει αστυνομία πάλι, κανόνες. Ένα πολύ ποιοτικό video game, παιδιά. Ο Μάνος το βλέπετε, τιμοπόλεμος. Έχει εξασκηθεί, βέβαια. Δηλαδή. Τι έγινε, α, έχει και συζήτηση. Θα μπει ο παππούς πάλι μέσα και θα τον κυνηγάω σαν. Γάμο το σπίτι σου. Φύγε ρε μαλάκα. Achievement unlocked. Γαμίσαμε τον παππού. Θα έρθει από πάνω να σου πει τι κάνεις εκεί, Μάνο. Αυτό που κάνεις στην ηλικία σου. Αυτό και εσύ είναι ο θείος. Όλο τυχαίο όταν το παιδί θέλει να κάνει τη δουλειά του, κατευθείαν έχει έρθει όλη η επισκέψη του. Όλοι δηλαδή. Το σόι κανονικά, κάθε ένα λεπτό. Για να δω! Το πέσει, νεαρέ! Μια δε τι κάνει ο Κώστας στο δωμάτιο του. Να τους έρχεται πάλι κάτι. Να εκεί μαμά. Γεια σου μαμά. Δεν κλείνουν και την πόρτα δηλαδή. Πού μένετε. Να κοιτάξω τα φλόγια στη μάπα και σένα. Στο διάλο. Όχι στην αδερφή εδώ. Συγγνώμη για αυτό το αστείο. Για όσους έχουν αδερφή. Λοιπόν να με συλλαμβάνουν πάλι. Περιττώ να σχολιάσω τις εκφράσεις του προσώπου του. Όσο γύρω. Γαμίσου κολόγερε! Ο παππούς είναι φύγε! Είναι πάρα φύγε! Πολύ περίεργος να μάθει. Έχεις το διάλο παππού. Ω, μαλάκα πρέπει να το πρέπει να τελειώσει τώρα. Έλα, μπράβο. Στο μηδέν, Γιάννη! Στο μηδέν!
Αυτό είναι και καλά πιο σκληρό champion. Εγώ δεν σε βλέπω να δυσκολεύεσαι, πάντως ούτε σε αυτό. Δεν ξέρω, μάλλον το έχει τερματίσει το άθλημα. Και καλά, μια με Ασιάτη. Αυτά είναι τα bonus levels τώρα, τα λεγόμενα τα παλιά στα arcade. Έλα, τον έχω, φύγαμε. Παιδιά, πάντως η εκγύμναση του δαχτύλου, αν δείτε εδώ πέρα. Στη μαλακία, είναι, είναι αντίστοιχη. Πάμε, στο νοσοκομείο πήγα την πολύ μαλακία. Παντού, παιδιά. Δεν νιώθει ο πρωταγωνιστής μας. Όπα. Ή καμιά νοσοκόμα θα έχει τώρα. Τι θέλετε, κύριε. Λες να αποτελεί πηγή έμπνευση σε νοσοκόμα. Αλήθεια, μπορεί να πα άλλο κρεβάτι τον παίξει, αναρωτιέμαι. Τι θες, μωρή φακλάνα! Άσε το διάλογο, φύγε! Φύγε! Στο διάλογο, ψύχαμα. Πήρα achievement. Για κάθε ένα που διάλογο στέλνει, παίρνει achievement. Οπ, δυσκόλεψε η κατάσταση εδώ πέρα. Βλέπει το Μάνο. Ούτε στην παιδική του ηλικία τέτοια ζωή. Άντε πάλι, ίδια καριόλα. Στο διάλογο. Τι μάνια είναι αυτή να μην κλείνει κανένα στην πόρτα. Τώρα στο νοσοκομείο είμαστε, ρε Γιάννη, τι ψάχνεις κι εσύ. Να πατήσω κι εγώ. Όλοι μαζί, πάμε, πατήστε κι εσείς που βλέπετε. Είσαι έτοιμος όμως, μην εμφανιστεί κανένα. Ω, Γιάννη, κάτι έτσι είδες, τι ήταν αυτό που έγινε. Τι ήταν αυτό που έγινε. Όταν τον έπαιζα, κάτι εμφανίστηκε ρε, κάτι μαυράκια. Θεούλη μου. Επειδή σε παρακολουθώ, η έκφραση του προσώπου σου είναι η ίδια με τη δικιά του. Άντε πάλι καριόλα. Άσε το διάλογο, μωρή. Αυτή μπίνει η λίκια, ρίχνει και κάνει μπίπ. Γιάννη, τώρα ή ποτέ. Δώστε, δώστε. Έλα. 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 Ναι. Όπα, παράπης, μαλάκα. Εδώ σοβάρεψε η κατάσταση. Ω, φίλε. Σπαμάρω με το αριστερό χέρι, να ξέρεις. Δεν είναι τόσο προπονημένο, είναι το παίζει το πρέπει φάντα. Να γίνουμε οι πρωταθλητές της μαλακίας, Γιάννη, το έχω πάρει σοβαρά. Δεν βλέπω την μπάρα να ανεβαίνει. Το ξέρουμε ήδη ότι είμαστε μαλάκες, απλά τώρα γινόμαστε και επίσημα. Με βλέπεις που έχω υδρώσει, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι είναι έντονα εδώ τα πράγματα. Έτσι το μπούστι. Μαύρο σήμερα. Θα μου κάνει καινούριο χέρι. Και έκανα και εξέταση αίματος σήμερα, γάμι σέτα μου. Θα μείνω χωρίς χέρι στο τέλος. Και στο γυμναστήριο, ρε παιδιά. Παντού, Γιάννη. Δεν υπάρχουν όρια. Αυτό είναι ο καρατέκα. Ψάρωσε, ναι, ο Μιγιάκη. Για όσους δεν το πιστεύουν, ναι, αυτό παίζουμε όντως. Τι πήγε να βγάλει αυτό το... Αυτό είναι κάτι... Κάτι είναι, ρε. Είναι σαν να παθαίνεις πρόωρη, ρε παιδί μου, πρέπει να σου το πω. Καλά το πας, καλά το πας. Εννοείται, φίλε μου. Είμαι γεννημένος γι' αυτό, δεν κατάλαβες. Μπήκε ο σφίχτης μέσα. Άισε το βγει. Εν τω μεταξύ, είμαι τόσο καλό στη μαλακία που στο τέλος θα σηκώσω το βάρος με την πούτσα μου. Την πίεση, το πάθος, την αφοσίωση. Είσαι πολύ κοντά, εντάξει, παιδιά, είναι βετεράνος. Άντε, για και ερχότανε κιόλας! Δεν παίζεται, είναι πολύ καλό. Και ερχότανε κιόλας! Και έφαγε τα φλόκια μου στη μάπα του. Τώρα όμως. Αυτός ποιος είναι, Τζον Τραβόλτα της μαλακίας. Είναι λες και τους γκρίζουν ποτήρια έτσι όπως τα έχει κάνει τα γραφικά boost. Θες να τραβήξεις κι εσύ λίγο, έλα. Ποιος να την πει στη μαλακία στο μάλλον, δηλαδή. Νούμερο 1 στη μαλακία αυτή. Χρόνια. Λίγο ακόμα. Έλα. Δεν τερματίζει αυτός. Κοίτα ύφος που έχω πάρει. Ανήμερα των Χριστουγέννων. Δηλαδή δεν έχει ήρω και όσοι αυτός ο άνθρωπος. Όλες τις εποχές του χρόνου. Δίπλα στα δώρα ρε παιδιά. Αν έχει το Θεό του δηλαδή. Γεια σου μπαμπά. Σου δίνει πάντα 2 λεπτά σε κάθε level. Εκτιμώνται άμα σε βλέπουν να κοιμάσαι. Δεν ασχολούνται παραπάνω. Ενώ άμα κυκλοφορείς παίζει και να μπουν να σου πούν ιστορίες. Άμα κυκλοφορείς με σορτσάκι ναι, δεν λέει. Όχι το χριστουγεννιάτικο δεν το κουνιέται. Τρίζουν οι σουμιέδες εδώ πέρα. Φύγετε. Φύγετε. Θα μπορούσε να κακοθεί με τα δώρα. Θα βάλει ένα δώρο από πάνω και θα τον πέσει μέσα στο δώρο. Ωπ! Μαλάκα, τι ήταν αυτό! Τότε, ω φίλε, κίνηση έτσι! Παραλίγο! Είδες τρίπλα! Τα αντανακλαστικά εδώ πέρα χτύπησαν κόκκινο. Μαγεία! Πολύ πλούσιο σε gameplay, από ό,τι καταλαβαίνετε. Άστα, δεν το ρισκάρω τώρα. Απομένουν 25 δευτερόλεπτα. Φύγε μου, ωραίο. 20 δευτερόλεπτα. Δώσε. Δίνω πόνο. Η πιο γρήγορη που έχει ρίξει στη ζωή σου, γρήγορα. Γρήγορα, μάνο! Με κάνει να γελάω, μαλάκα. Άντε, γεια. Ο Πανκ, φίλε. Στην ουσία, αυτό είναι σαν να έχει κάποια ιστορία. Δηλαδή, ο φίλος μας προπονείται στη μαλακία ώστε να είναι καλός στον Brandifer.
Διότι αν δείτε το πραγματικό challenge είναι εν μέρη να μην σε πιάσουν. Και ακόμα πιο δύσκολο είναι να ρίξει αυτόν τον κόσμο. Γιάννη, πιάσει το νέο του story. Ίσως να οφείλεται στο ότι έχει ρωσικέ ρίζε. Γιατί άλλωστε οι Ρώσοι φίλοι μα, πρωταθλητέ είναι. Ναι. Στο άθλημα. Φίλε, αυτό είναι πολύ ζώρικο. Που αποκάνει καινούργια αντίχειρα με αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά. Είναι αντίστοιχο με το να προπονηθεί όντω τη μαλακία, μάλλον. Είναι ένα πραγματικό simulator, το είπαμε την αρχή. Τον έχω. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο αυνάνα? Παγκοσμίω. Εσύ. Βλέποντα την απόδοση σε αυτό το παιχνίδι. Είσαι πολύ ψηλά στην υποψηφιότητα. Αλλά. Έχω κανένα. Πιστεύεις ότι θα μπορούσα να πάρω και Ολυμπιακούς Αγώνες? Άνετα. Σίγουρα να βρεθεί στο βάθρο, τώρα δεν ξέρω για κορυφαίο. Έχω 4-5 φιλαράκια, ρε παιδί μου, που είναι και αυτοί επαγγελματίες, αλλά δεν ξέρω. Μπορείς να προτείνεις το What's Under Your Blanket. Με 1 ευρώ στο Steam. Επίσης, αν δεν σας τρέχει το παιχνίδι, πατήστε Alt και Enter για να σας τρέξει. Για να φύγετε από τη μαύρη οθόνη. Εντελώς τυχαία το λέμε, δεν υπήρξε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Όχι, φυσικά εμείς. Ένα φίλο από το χωριό μας το είπε. Μόνο αν έχετε Windows 10 μπορεί να τύχει, λέμε τώρα. Επίσης, μην περιμένετε να συμβατώ με κανένα controller ή κάτι τέτοιο. Όπως βλέπετε εδώ, το ποντικάκι μας είναι έτοιμο να σπάσει από την πίεση. Έλα, μάνα λίγο ακόμα. Πολύ ωραία. The Champion! Γιάννη, τερματίσαμε! Όντως τερματίσαμε! Κοίτα εδώ, δείχνει και τα μπράτσα του. Λοιπόν, φουσκώνει λίγο δικέφαλο. Οπότε το νέο του παιχνιδιού είναι όσοι θέλετε να πάτε για Brand Fair. Είναι να ασχοληθείτε λίγο με τον εαυτό σας, να χαϊδευτείτε, να ναι, αυτό. Ξεκινήστε προπόνηση από το σπίτι και μετά πήγαινε για Brand Fair. Σίγουρα οι περισσότεροι θα είστε καταπληκτικοί σε αυτό το άθλημα που λέγεται αυνανισμός. Αλλά το What's Under Your Blanket είναι μια πολύ καλή απόδειξη για να δείτε όντως αν το έχετε φτάσει στο τέρμα επίπεδο. Ναι, πάτε αποδείξτε, παιδιά. Πρέπει να πάρετε όντως τα achievements. Να είστε και επίσημα με τη βούλα του Steam. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είδατε μέχρι τέλος αυτό το βίντεο. Αν κουστάρετε κάθε Σάββατο να πέσουμε χαζά games και αυτό, απλά αφήστε μας ένα σχόλιο έτσι και ένα like για την υποστήριξη και ένα share αν το κουστάρετε πάρα πολύ. Και φυσικά subscribe για να ενημερώνεστε για τα νέα μας βίντεο. Γιάννης Σιδηρόπουλος για άλλη μια φορά μαζί μας. Έτσι, απόλαυσε μετά το σένα καγκουρα. Τον έχω φέρει για τα καμένα games το Γιάννη. Τον έχουμε για τα τελείως καταστραμμένα. Αναλυτικό πρόγραμμα για τα νέα μας βίντεο έχουμε στο forum του GameOrGR. Τα λέμε, να είστε καλά. Γεια σας.